Κανένα αντιλιακό, ακόμη και αυτό με υψηλό δείκτη προστασίας, δεν προστατεύει απόλυτα τις ενδυνάμει καρκινογόνες ουσίες του ήλιου. Γι' αυτό, όπως τονίζουν οι ειδικοί, πρέπει κανείς να παίρνει και άλλες προφυλάξεις, όπως το να φοράει καπέλο ή ένα φανελάκι και να μην κάθεται πολλή ώρα στον ήλιο. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να επαναπαύονται στα αντιλιακά και να νομίζουν ότι χάρη σε αυτά μπορούν να κάθονται στον ήλιο όσο θέλουν. Σύμφωνα με νέα μελέτη, η υπεριόδης ακτινοβολία μπορεί να κάνει ζημιά στα ίδια τα γονίδια, ο ρόλος των οποίων είναι να προστατεύουν τον οργανισμό από επιβλαβείς επιπτώσεις και από τις γενετικές βλάβες γενικότερα. Παράλληλα, οι επιστήμονες προειδοποίησαν ότι μερικοί άνθρωποι πιστεύουν πως έγιναν ανίκητοι επειδή έβαλαν αντιλιακό και έτσι μένουν πολύ περισσότερο χρόνο στον ήλιο, αντί να καταφεύγουν στη σκιά, με αποτέλεσμα το δέρμα τους να εκτίθεται τελικά πιο πολύ. Επίσης, οι επιστήμονες τόνισαν πως το δέρμα καίγεται λόγω του ήλιου, πράγμα που μπορεί να είναι ξεκάθαρο σημάδι πως το DNA στα κύτταρα του δέρματος έχει υποστεί βλάβη, πράγμα που με το πέρασμα του χρόνου μπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο. Πάνω από 30 λεπτά θα γίνει αυθαίρετο. Υπάρχουν άτομα τα οποία δεν πρέπει να εκτίθεται καθόλου. Υπάρχουν άτομα τα οποία μπορούν να εκτίθεται με προφυλάξη στον ήλιο και περισσότερη ώρα. Εντάξει, δεν είναι δηλαδή το μισό ώρο που λέτε, δεν είναι καθοριστικός χρόνος για να πούμε με ασφάλεια ότι θα πάθουν καρκίνο. Τα μωρά, παράδειγμα, δεν πρέπει να εκτίθεται καθόλου. Οι ανοιχτόχρωμοι, αυτοί που έχουν ανοιχτόχρωμο δέρμα, πρέπει να εκτίθεται ή καθόλου στον ήλιο ή με μεγάλη προστασία. Δηλαδή, λίγη ώρα και με κάλυψη αντιλιακή και με αντιλιακά με μεγάλο δείχτη προστασίας. Επίσης, σε ποιες ώρες της μέρας εκτίθεται στον ήλιο, έχει μεγάλη σημασία. Οι ώρες 11 με 3 είναι απαγορευτικές, γενικώς. Για άτομα όλων των ηλικιών. Βεβαίως. Αλλά υπάρχουν άτομα υψηλής ευαισθησίας. Για άτομα που έχουν στο σώμα τους ελιές. Αυτοί που έχουν ελιές να προσέχουν ιδιαίτερα επίσης. Εγώ τους λέω πάντα πριν μπουν στη θάλασσα να βάζουν αντιλιακό και βγαίνοντας από τη θάλασσα να βάζουν μπλουζάκι. Και για κάποιον που έχει κάνει πρόσφατα κάποιο τατουάζ, είναι καλό να εκτίθεται στον ήλιο ή πρέπει να λαμβάνει κάποιο τατουάζ? Το τατού δεν έχει καμία σχέση, δεν παίζει κανένα ρόλο το τατού ειδικά. Απλώς σαν τέτοιο, σαν χρωστική, αν είναι σκούρο δηλαδή, μπορεί να τραβήξει λίγη ενέργεια παραπάνω, λίγη ακτινοβολία παραπάνω, τίποτα ιδιαίτερο. Η υπερβολική χρήση στον ήλιο σίγουρα προκαλεί, είναι ένας παράγοντας που μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Υπερβολική. Γι' αυτό βλέπετε οι καρκίνοι του δέρματος είναι σε αυτούς που λόγω επαγγέλματος εκτίθεται ιδιαίτερα στον ήλιο. Όπως οι αγρότες, οι ναυτικοί κτλ. Βέβαια, να έχετε υπόψη ότι η λειτουργία και η δράση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι αθρηστική. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα χρόνια που μαζεύει στον ήλιο σε κάποια φάση εκδηλώνει τις βλάβες.